Επιστρέφουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο δελτίο μας. Μιλώ για τον θάνατο της Τζεβριέ, καθώς είχαμε την δεύτερη πράξη του, του δράματος στο εφετείο της Θράκης. Η κυρία Ανθούλα Ανάσογλου βρίσκεται μαζί μου, η δικηγόρος. Καλησπέρα κυρία Ανθούλα. Καλησπέρα Καλώς και σας. Ε, ολοκληρώθηκε η υπόθεση στο, στο εφετίο. Σε συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό που αντιμετώπισα σήμερα, ε, τώρα ορκοτόραφε, αφορά ανθρωποκτονία, ξέρετε έτσι. Σοβαρή υπόθεση. Την πρώτη φορά κράτησε μία ολόκληρη μέρα. Όταν λέμε μία ολόκληρη μέρα, κοντούσαμε να κλείσουμε 24 ώρε από όλε τι πλευρέ. Σήμερα ε, σε τρει ώρε, με ελαφρά την καρδία, τελείωσε η υπόθεση. Συντομεύεται, συντομεύεται, συντομεύεται. Κάναμε τι ερωτήσει, κάναμε τι ερωτήσει, αυτό είχαμε. Είχαμε μία αντιμετώπιση που είπα για πρώτη φορά στη ζωή μου κυριολεκτικά ότι δεν θέλω να μαλώσω με κάποιον από το Προεδρείο, θέλω να είμαι πιο ήρεμη κτλ. Αλλά δυστυχώ δεν δικαιώθηκα στο αποτέλεσμα καθόλου. Η οικογένεια δεν δικαιώθηκε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κυρία Νάσου. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό τη ε, μετέπειτα καλή συμπεριφορά. Είναι αλήθεια ότι ο νομοθέτη τον τελευταίο καιρό έχει πει ότι αν για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε αυτό που σα λέω το μεγάλο, εσύ έχει επιδείξει μετά την πράξη σου μια καλή συμπεριφορά. Εγώ θα σου αναγνωρίσω το δικαίωμα να σου φρονιστεί. Εδώ αν νόμο, ξέρετε, πάμε στα δικαστήρια, και, ακόμα και αν είσαι μέσα στη φυλακή. Πάμε στα δικαστήρια και λέει ο δικαστή ότι ξε... για λιγότερο επαχθεί υπάρχει και λιγότερο σοβαρά αδικήματα, όπω κλοπέ, όπω ληστείε κτλ. που έχουν πληρώσει. Ξέρει, δεν έχει μείνει αρκετό χρονικό διάστημα με στη φυλακή. Θεωρούμε ότι δεν είναι επαρκή αυτό το διάστημα για να σου φρονιστεί. Ναι. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε και εφαρμογή του επικέστρου νόμου, δηλαδή άμα σπάζουν τα ισόβια όπω ακριβώ αφορμόσκεψε από το δικαστήριο από 15 ετία, με χαρτιά που αν δεν κάνω λάθο ήταν δουλειά και θεά, όχι ολοκλήρωση του προγράμματο, ότι δέχομαι ότι είμαι χρήστη ναρκωτικών και πηγαίνω στο πρόγραμμα. Και σχολείο, αλλά δουλειά. Σκεφτείτε ότι αυτό ο άνθρωπο δούλεψε ελάχιστα στη ζωή του. Συντηρούνταν από, την, από τη γυναίκα του. Εμεί σου αναγνωρίζουμε ότι ναι, φέρθηκε καλά μέσα στη φυλακή. Και η ερώτησή μου είναι: Ωραία, αυτό ο άνθρωπο θα βγει. Η κοπέλα τι έγινε. Αυτό ο άνθρωπο θα ξαναδεί τα παιδιά του. Γιατί δεν, του έχουν, δεν ξέρω αν το έχουν αφαιρέσει ακόμα την κονική μέρη. Η μάνα τη Τζευριά θα ξαναδεί το παιδί τη. Όχι, το παιδί τη είναι στο χώμα. Δηλαδή, έχουμε μάθει να λέμε τώρα ότι μπορεί άνετα να σκοτώσει τη γυναίκα σου, άνετα, να παίζει θέατρο επί μέρες, όχι να τη σκοτώσει. Και δεν ήταν ένα αυτό. Δεν ήταν ένα Να τη σπάσει το ξύλο. Να ξεκινήσει από το κεφάλι, από το πρόσωπο, μελανιέ, από το θώρακα, από το σηκώτη. Εδώ όλοι μου στην ελληνική κοινότητα, στην κηδεία τη. Και μετά να πα στο δικαστήριο, να κάτσει τρία χρόνια με στη φυλακή, να πει συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Δουλεύω κιόλα, πάρτε τα χαρτιά μου και μπορείτε να βγείτε αύριο ελεύθερο. Να παντρευτείτε και μια άλλη γυναίκα και μπορείτε να σκοτώσετε και την άλλη γυναίκα σα και ξανά από την αρχή. Τελείωσε η υπόθεση αυτή τώρα, κυρία Νόμπελ. Για μένα δηλαδή. όχι. Είναι θέμα το οποίο θα το κρίνει ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Η πολιτική αγωγή δεν έχει ένα ασκή. Δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να, να ζητήσει την ανέρεση, θα τη ζητήσει μόνο μέσω του Ισαγγελέα. Εδώ είναι ένα καθαρά νομικό ζήτημα, το οποίο θα κρυθεί με την ομολογία και νομίζω ότι η ομολογία είναι σαφέστατη τα τελευταία χρόνια. Έκανε τραγικό λάθο, ολέθριο λάθο κατά τη δική μου άποψη στο δικαστήριο. Θα δούμε πώ θα αιτιολογήσει την απόφαση του. Όπω και να την αιτιολογήσει, υπάρχουν αποφάσει του Αριού Πάγου που κρίνουν ότι το διάστημα το οποίο πρέπει να έχει ένα άνθρωπο για να κριθεί ότι έχει ζήσει ένα καλό βίο πρέπει να είναι μεγάλο. Τα τρία χρόνια. Χρόνια, το μεγάλο τι, πώ εννοείται. Μεγάλο, πώς. καταλαβαίνετε ότι στο μεγάλο κρίνουμε, υπάρχουν υποθέσει που έρχονται οι άνθρωποι σε. Μπορεί να σα ξαναλέω να γίνουμε στη φυλακή. Ξέρετε τι λέει ο Άριο Πάγο για τη φυλακή. Μία στάση κρατουμένων. Εγώ βοηθάω στη στάση του κρατουμένων. Ή επίση πέφτει ένα άνθρωπο, πεθαίνει και εγώ παράσκω βοήθεια. Πάει να σκοτώσει κάποιον τη ανθρωποφύλακα και το βοηθάω. Όχι τα απλά, τα πηγαίνω στο σχολείο. Τα, τα κάνω. Ό, όσες φορές και να παρουσιάστηκαν αυτά, μέτρησαν μεν, αλλά σε τέτοια βαρύτα δικήματα δεν θεωρήθηκαν επαρκή. Είναι ελάχιστα τα χαρτιά που προσέφερε. Όλα αυτά τα καταλαβαίνετε. Γιατί πιστεύετε ότι... ότι συνέβη όμως αυτό. Αυτό πραγματικά είναι αδύνατο να το καταλάβω. Εμένα η διαδικασία δεν μου άρεσε. Η διαδικασία δεν μου άρεσε και θεωρώ και ότι. Σα γιατί σε αυτό το κομμάτι. Δυστυχώ δεν ενέσκυψαν οι δικαστέ με τον τρόπο που έπρεπε να ενσκύψουν. Τέτοια fast track διαδικασία, τόσε γρήγορε ερωτήσει, γρήγορε απαντήσει. Οι ένορκοι αποκλείεται να συνειδητοποίησαν και να κατάλαβαν, και το λέω φωνάζοντα, το βάρο τη διαδικασία. Και η απόφαση βγήκε πάρα πολύ γρήγορα. Η ανθρωποκτονία έμεινε πώ έμεινε. Τι κατάλαβαν οι ένορκοι. Τι διάβασαν, αυτά, αυτά, αυτά εγώ τα διαβάζω εβδομάδε για να τα μάθω. Τα καταλάβανε οι ένορκοι μέσα σε μία ώρα διακοπή για μία μισή. Μέσα σε μία διαδικασία που δεν καταλάβανε κανεί ποιο είναι ποιο. Για έναν θέλω να σα ρωτήσω αν υπάρχει προηγούμενο. Δηλαδή, σε ανάλογε περιπτώσει, πώ έχουν λειτουργήσει οι δημοσιογράφοι. υπόθεση Κορκονέα. Αυτές. Την έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά την υπόθεση Κορκονέα. Και έχει επιστρέψει από τον Άριο Πάγο. Θυμηθείτε και αυτό το πράγμα: Ότι έχει επιστρέψει από τον Άριο Πάγο. Εκεί δεχτήκανε το Α, το ελαφρυντικό, στην υπόθεση Κορκονέα. Ο Άριο Πάγο νομίζω ότι έχει σαφέστατη νομολογία στο πώ δίνουμε τα ελαφρυντικά. Τα ελαφρυντικά δεν είναι μια πανάκια. Ελαφ... Εδώ κρίνεται η ζωή ενό ανθρώπου. Η, 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 η οικογένεια και η ψυχή τη Τζεβριέ ζητάει δικαίωση. Δεν δόθηκε η δικαίωση σήμερα. Διότι έχουμε εφαρμογή του παλιού νόμου. Αυτό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έτσι είναι ο νόμο. Τι θα έπρεπε να. Εκδικά να μείνουν τα ισόβια. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίο επί ώρα σκοτώνει τη γυναίκα του. Σκοτώνει τη γυναίκα του. Δεν καλεί το ασθενοφόρο να φανταστείτε ότι όλα αυτά τα άκουσα στην έδρα. Του κάνανε μία επίθεση ότι δεν κάλεσε στο ασθενοφόρο, την άφησε να αιμορραγεί, την άφησε να ψυχοραγεί, την άφησε να πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και να, να βγαίνει, να, να παίρνει διασωλυνωμένη, να, να, είναι αφέμακτη, να μην έχει αισθήσει καθόλου. Και μετά δεν έλεγε να τη προσφέρει βοήθεια, αναγκάστηκε να, να έπαιζε και ένα θέατρο. Έλεγε ότι έπαιζε τη σκάλα. Αυτό λοιπόν κρίθηκε από το δικαστήριο και μετά του λένε εντάξει πάρε και ένα ελαφρυντικό και σε μερικά χρόνια στα 4-5 της ποινής μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Και επειδή έχουμε την παλιά νομοθεσία, σε ξαναλέω για την πορεία δεν μπορώ να κάνω κάτι, μειώνεται αυτόματα η ποινή από τα εισόδια στα 15 χρόνια. Να σα πω κάτι χαρακτηριστικό. Ήρθαν δύο γιατροί και μα θύμισαν με την παρουσία του και ο κύριο Καρανίκα, που είναι γνωστό χειρουργό, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ο κύριο Παυλίδης. Αφήσαν τι δουλειέ του για να, συμ... να συμβάλλουν στο δικαστήριο. Οι άνθρωποι είπαν με μία κουβέντα τόσα χρόνια, δεν έχουμε ξαναδεί ούτε ούτε ταλίκα να είχε χτυπήσει αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή αυτή η σφοδρότητα με την οποία εξουδετερώσε μία γυναίκα είναι επειδή ήταν από τη μουσουλμανική, κρίθηκε έτσι. Πώ κρίθηκε έτσι από το δικαστήριο, εγώ δυνατόν να καταλάβω. Μπορεί Έχε να συνεχίσει. υπάρχει τέτοια διάκριση, πιστεύετε. Ναι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω και Χωρίζονται να το οι άνθρωποι σε, σε Χριστιανούς χριστιανού και μουσουλμάνου. Όταν η δίκη γίνεται μέσα στι τρει ώρε, κύριε Σταυρίδη, όταν η δίκη γίνεται μέσα σε τρει ώρε και τελειώνει, όπω και άλλα που προσπαθήσατε να τελειώσετε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, και ξέρετε ότι είμαι πολιτική αγωγή εγώ, τι θέλετε να πω από ένα σημείο και μετά. Όταν έχω χειριστεί τόσε πολλέ ανθρωποκτονίε και δεν έχω σπάσει τα ισόβια ποτέ. Ποτέ δεν έχουν σπάσει. Όλοι έχουν ζητήσει τα ίδια ελαφρυντικά. Όλε οι αποφάσει είναι οι ίδιε. Ισόβια, ισόβια, ισόβια. Εδώ ο, πώ το λέγαμε, ο Μπάμπη, ο, ο πιλότο τέλο πάντων, πέρασε και στο πανεπιστήμιο. Εκείνο βέβαια παραιτήθηκε του εφετείου και δεν αναγνωρίστηκαν. Τι ξαφνικά αναγνωρίστηκε, Νοίστε. Ποιο είναι το επίτευγμα που πέτυχε ο κατηγορούμενος. Τώρα έχετε εικόνα αν το έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών. Νομίζω δυστυχώ ότι δεν το έχει αφαιρεθεί. Ξέρετε, δεν, δεν... Δεν νο... Ναι, νομίζω ότι δεν του έχει αφαιρεθεί. Τα μεγαλώνει, με, νομίζω προσωρινά, πρέπει να το δω λίγο αυτό το θέμα. Τα μεγαλώνει η αδερφή του. Ξέρετε, εδώ είχαμε ένα δύσκολο σημείο. Αυτό ήταν το σημείο το δύσκολο, ότι όπω υπήρχε η απομάκρυνση τη κοπέλα από την οικογένειά τη, γιατί την απομάκρυνα σταδιακά από την οικογένειά τη, τα παιδιά είχαν συνηθίσει στην οικογένεια να είναι κατηγορουμένου. Άρα, οι, οι καημένοι γονεί τη Σεβριέ άφησαν τα παιδιά να, να πληβρήσουν τη, τη θεία, γιατί δυσκολεύονται τα παιδιά, τα βλέπουν, τα κάνουν, αλλά δυσκολεύονται να τα μεγαλώσουν ακόμα. Και δείξανε κατανόηση σε αυτό το σημείο. Και αυτή τη στιγμή, ενώ φωνάζουν ότι θέλουν τη μανούλα. Εάν δεν του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια με την έξοδό του από τη φυλακή, θα πάρει τα παιδιά. Ξέρετε κάτι, ακόμα και αν δεν του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια, μπορεί να τη ζητήσει την επιμέλεια. Και να έχουμε ένα πρωτο, άλλο πρωτοφανέ, άλλο ένα καινοτόμο στην ελληνική δικαιοσύνη. Να δικαιώσουμε τι γυναικοκτονίε και να μεγαλώνουν οι γυναικοκτόνοι τα παιδιά του. Και να λένε: Κοίτα πώ τη σκότωσα τη μανούλα, τη βλέπει στη φωτογραφία. Εγώ στη σκότωσα, αλλά βγήκα. Με συγχώρεσε το δικαστήριο. Δεν πειράζει που δεν έχει μανούλα. Έχει πατέρα. Η ασφάλεια των παιδιών. Ορίστε. Η ασφάλεια των παιδιών. Μπα έγινε μπροστά στα παιδιά ασκήθηκε, ασκήθηκε, όλα γύρω από την αρχή πλημελώ. Προσπαθήσαμε να τα σώσουμε στο πρώτο δικαστήριο. Δεν ασκήθηκε μέσα στα πλαίσια τη οικογενειακή βία. Δεν ασκήθηκε στα παιδιά να, 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 γίνει κατά το. ότι και τα παιδιά μπορούσαν να σταθούν, γιατί ό,τι έγινε, έγινε μπροστά στα παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη έρευνα. Τελείωσαν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Θα το παρακολουθούμε και εμεί το θέμα. Σα ευχαριστώ πολύ.